από την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Στις 25 του Γενάρη, με την ψήφο μας στέλνουμε μήνυμα νίκης, ανατροπής και ελπίδας σε όλη την Ευρώπη και δίνουμε οριστικά τέλος στην Τρόικα και στα μνημόνια. Στις 25 του Γενάρη, η Κρήτη των μεγάλων αγώνων για δημοκρατία θα στείλει το βροντερό μήνυμα της νίκης του λαού, της ελπίδας, της ανατροπής. Η ελπίδα έρχεται την Κυριακή, η ελπίδα γράφει ιστορία. Καλούμε στο βήμα το πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, και αυριανό πρωθυπουργό. Δημοκρατικέ λαέ του Ηρακλείου. Χαιρετίζω στο πρόσωπό σας την Κρήτη του ανυπότακτου αγώνα και της αξιοπρέπειας, την Κρήτη της περηφάνειας και της λευτεριάς, την Κρήτη που δεν έλειψε ποτέ από την πρώτη γραμμή του αγώνα για την αντίσταση, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία. Πάντοτε μπροστάρης ο λαός της Κρήτης, έτσι και τώρα, σε αυτή την κρίσιμη και ιστορική στιγμή για τη χώρα και το λαός μας. Μπροστάρης ο λαός της Κρήτης δίνει το έναυσμα μιας μεγάλης ανατροπής. Την Κυριακή, τις 25 του Γενάρη, γράφουμε ιστορία, γράφεται ιστορία. Ο κύβος ερήφθη, φίλες και φίλοι. Ο κύβος ερήφθη και επιτέλους από Δευτέρα σηκώνουμε μανίκια και αναλαμβάνουμε τη βαριά ευθύνη. Να σηκώσουμε όμως την Ελλάδα ψηλά, να σηκώσουμε την αξιοπρέπεια του λαού μας ψηλά, η δημοκρατία και η δικαιοσύνη επιστρέφει και για να το πω να το καταλάβετε, επιτέλους θα κάνει ξαστεριά την Κυριακή. Επιτέλους θα κάνει ξαστεριά στον τόπο μας. Φίλες και φίλοι, πολίτες του Ηρακλείου, θέλω να σας μεταφέρω αυτό το κλίμα, αυτή την αίσθηση που έχω γυρνώντας όλη την Ελλάδα, από τις τέσσερις γωνιές της πατρίδας μας, αυτή την αίσθηση όμως που πολλαπλασιάζεται τις τελευταίες μέρες. Είχαμε από την πρώτη στιγμή του προεκλογικού αγώνα ρεύμα νίκης. Τώρα όμως δεν είναι ρεύμα. Τώρα είναι ορμητικό ποτάμι. Είναι χύμαρος. Είναι χύμαρος αλλαγής. Είναι χύμαρος ανατροπής που δεν γυρίζει πίσω. Και θέλω να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι ολοένα και περισσότεροι άντρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μια απλή εκλογική αναμέτρηση αυτή που έχουμε μπροστά μας. Είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση για το μέλλον αυτού του τόπου. Και ενώνουν τις δυνάμεις τους με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από τι ψήφισαν μέχρι χθες, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν σε όλα ή όχι μαζί μας, αλλά συνειδητοποιούν ότι την Κυριακή δεν αναμετράται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Αναμετράται η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός με την ιστορία. Έχει ο λαός μας ραντεβού με την ιστορία αυτή την Κυριακή και θα το δώσει στην κάλπη. Φίλες και φίλοι, πολίτες του Ηρακλείου, 4 χρόνια τώρα ο ελληνικός λαός υπέφερε για αποφάσεις που πήρανε χωρίς να το ρωτήσουν, για αποφάσεις που αποδείχτηκαν καταστροφικές για τον τόπο, για την αξιοπρέπεια του λαού μας, για την προοπτική της οικονομίας. Αποφάσεις όχι μονάχα οδυνηρές,
αλλά αποφάσεις που δεν οδήγησαν σε κανένα αποτέλεσμα. Ο λαός μας τον θυμό του, την οργή του, όλα αυτά τα χρόνια τα κράταγε μέσα του. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή που έγινε ο θυμός και η οργή ελπίδα και όραμα. Και την Κυριακή ο θυμός και η οργή θα γίνουν πολιτική πράξη αξιοπρέπειας, αντίστασης και ανατροπής. Είναι η στιγμή, πολίτες του Ηρακλείου, που όλοι και όλες αντιλαμβάνεστε ότι οι λαοί μπορούν να γράψουν ιστορία. Είναι η στιγμή που ο λαός, ένας λαός περήφανος, σηκώνει ανάστιγμα, και αυτή είναι μια ιστορική στιγμή. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλη την Ευρώπη. Μια Ευρώπη που αλλάζει, μια Ευρώπη που έχει ανάγκη από πια μεγάλη αλλαγή και έχει το βλέμμα της στραμμένο εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έγινε το πειραματόζωο της κρίσης. Ο λαός μας έγινε το πειραματόζωο συνταγών, νεοφιλελεύθερων συνταγών, που τον οδήγησαν σε αδιέξοδο. Τώρα όμως παρακολουθούν την Ελλάδα με ενδιαφέρον, διότι ο ίδιος ο λαός που υπέστη τα δεινά θα την μετατρέψει από πειραματόζωο της κρίσης σε μπροστάρι μιας μεγάλης αλλαγής που θα συντελεστεί σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό σας καλώ αυτή την Κυριακή να ψηφίσετε με το χέρι στην καρδιά και το βλέμμα στο μέλλον για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Αυτή την Κυριακή δεν ψηφίζουμε μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζουμε για τις γενιές που έφυγαν με το κεφάλι ψηλά, για τις γενιές που έρχονται όμως περισσότερο, για αυτές που έχουν το δικαίωμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να ζήσουν στη χώρα, στον τόπο που γεννήθηκαν, όχι μετανάστες στο εξωτερικό, να ζήσουν σε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης. Φίλες και φίλοι, πολίτες του Ηρακλείου, όπως και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, έτσι και τώρα, διάλεξα την πόλη σας, το Ηράκλειο, για να κλείσουμε αυτή την εκλογική εκστρατεία, την καμπάνια, αυτή την όμορφη μάχη που δώσαμε αυτές τις μέρες. Δεν είναι τυχαίο που διαλέξαμε το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο και η Κρήτη ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων αλλαγών στον τόπο μας. Όμως, μιας και κλείνει εδώ ένας όμορφος αγώνας για να ξεκινήσει αύριο ένας ακόμα δυσκολότερος αλλά ακόμα πιο όμορφος, θα ήθελα να κάνω έναν μικρό απολογισμό. Σε αυτές τις εκλογές, σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, καταγράφηκαν δύο αποτυπώματα. Το ένα ήταν το δικό μας αποτύπωμα. Αυτό της μεγάλης αριστερής και δημοκρατικής παράταξης, της νέας κοινωνικής πλειοψηφίας που σφυριλατείται στον πόθο για μια μεγάλη αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Κάναμε μια προεκλογική εκστρατεία βασισμένη στις αξίες και στην ιστορία μας. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας. Βγήκαμε έξω στις πλατείες και στις γειτονιές, πόρτα την πόρτα, σπίτι το σπίτι. Παρουσιάσαμε το όραμά μας για αυτόν τον τόπο. Υπερασπιστήκαμε την αλήθεια που εδώ και 5 χρόνια από την αρχή της κρίσης λέμε στον ελληνικό λαό. Και περιγράψαμε το όραμά μας και το σχέδιό μας για τη διέξοδο από την κρίση. Μιλήσαμε για την ελπίδα που έρχεται, για την μεγάλη ευκαιρία που έχει ο ελληνικός λαός να την πάρει στα χέρια του. Για την πρώτη ευκαιρία στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ και ίσως την τελευταία για την Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της. Και από την άλλη πλευρά, από την άλλη μεριά, είχαμε με το αποτύπωμα που άφησε ο κύριος Σαμαράς σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία. Το αποτύπωμα μιας κυβέρνησης συνεργασίας ακροδεξιών και νεοφιλελεύθερων, που ενορχίστρωσε και εξυπηρέτησε την πιο χυδαία προεκλογική καμπάνια που έχει γίνει ποτέ στον τόπο μας.
μια καμπάνια που διαφήμιζε και προπαγάνδιζε τη χρεοκοπία της χώρας ως ένα γεγονός επιθυμητό από τους ίδιους. Το αποτύπωμα όμως αυτό ήταν και είναι το αποτύπωμα ενός συστήματος 40 χρόνων που επένδυσε στον φόβο και στην τρομοκρατία. Και κάθε μέρα που περνούσε, αυτή η καμπάνια και αυτή η στρατηγική του φόβου γινόταν ακόμα και χειρότερη. Βουλιάζουνε τώρα στο ψεύδος, στην κινδυνολογία και στον δρόμο. Μείνανε μόνοι τους όμως να βουλιάζουνε στην κινδυνολογία. Και μέρα με τη μέρα, απομονωμένοι, γίνανε ολοένα και περισσότερο καταγέλαστοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Τρομοκρατία, συκοφαντία και ψέματα, διαστρέβλωση και προπαγάνδα. Ελπίδα εμείς, φόβο αυτή. Πρόγραμμα εμείς, προπαγάνδα αυτή. Διάλογο εμείς, μονολόγους και μονταζιέρες αυτή. Σε αυτή την εκλογική μάχη, πολίτες της Κρήτης, συγκρούστηκαν όμως και δύο κόσμοι. Από τη μια, το όραμα, το πρόγραμμα και οι αξίες. Και από την άλλη, μια πολιτική εξουσία που έχει βαριές ευθύνες για τη λαϊλασία του ελληνικού λαού, μια πολιτική εξουσία ικανή να φτάσει μέχρι τα άκρα για να διατηρήσει τα προνόμια της, ικανή να πει και το μεγαλύτερο ψέμα. Και σε αυτή τη σύγκρουση εμείς αναδείξαμε ότι όχι μόνο προσδοκούμε την ελπίδα, αλλά μπορούμε και να τη δημιουργήσουμε. Ενώ η άλλη πλευρά, το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει είναι το φόβο, την κατάθλιψη, την δυστυχία, τη μιζέρια, το σκοτάδι. Και θέλω να σας πω ότι είναι δυστύχημα για τον τόπο. Δεν υπήρξε άλλη φορά πρωθυπουργός να δυσφημίσει τόσο την πατρίδα του, τον τόπο του, προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία. Και εκπροσώπησε ένα σύστημα εξουσίας διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο, το εκπροσώπησε όμως κρυπτόμενος. Κρυπτόμενος από το λαό, κρυπτόμενος από τη Βουλή, προφυλαγμένος σε ένα απολύτως αποστηρωμένο περιβάλλον. Δεν δέχτηκε όσες φορές και αν του ζήτησα δημόσιο διάλογο στο φως των προβολέων, δεν δέχτηκε να αντικρούσει επιχειρήματα σε ένα δημόσιο τηλεοπτικό διάλογο σε εθνική εμβέλεια. Όλες του οι παρεμβάσεις στις ανακοινώσεις του Μαξίμου και σε γραμμένα διαγγέλματα, στα δελτία των 8, στα μεταμεσονύχτια έκτακτα δελτία και στα κίτρινα πρωτοσέλιδα, σε στημένες ερωτήσεις με δημοσιογράφους γλάστρες, σε στημένες συνεντεύξεις. Και όλα αυτά γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έχει επιχειρήματα και φοβάται την αλήθεια, φοβάται τον κόσμο, φοβάται τους νέους ανθρώπους, φοβάται τους συνταξιούχους που τους στέρισε τη σύνταξη, φοβάται το μέλλον. Και όλα αυτά γιατί, φίλες και φίλοι, η αντιπαράθεση απαιτεί σθένος, απαιτεί τόλμη, απαιτεί αποφασιστικότητα, την οποία ο Πρωθυπουργός της χώρας μέχρι σήμερα, γιατί τελειώσανε οι ώρες για τον κύριο Σαμαρά στην Πρωθυπουργία, δεν είχε ποτέ. Και έτσι έρχεται η στιγμή που ο ελληνικός λαός θα πάρει την κρίση και την τύχη στα χέρια του. Και έχει να συγκρίνει δύο μοντέλα, αν θέλετε, διαφορετικά, πολιτικής αντιπαράθεσης, πολιτικού λόγου. Έχει να συγκρίνει. Και εμείς θέλουμε εδώ να δεσμευτούμε ένα πράγμα απέναντί σας. Όπως ακριβώς πορευτήκαμε ως τα σήμερα, έτσι θα πορευτούμε και από την επόμενη μέρα. Ποτέ δεν θα κρυφτούμε πίσω από στημένους μονολόγους, ποτέ δεν θα κρυφτούμε από το λαό, ποτέ δεν θα κρυφτούμε από τη δική σας κρίση. Διότι εμείς το μόνο όπλο που έχουμε
Από τότε που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα είναι η δική σας εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη σφυριλατείται μόνο σε σχέσεις ειλικρίνειας, σε σχέσεις αλήθειας. Δεν θα κρυφτούμε ποτέ εμείς από το λαό, όπως κρύφτηκε 2,5 χρόνια τώρα ο κύριος Σαμαράς. Πολίτες του Ηρακλείου, στις 25 Γενάρη όμως μπαίνουν οι τίτλοι τέλους. Οι τίτλοι τέλους σε ένα καθεστώς μίζας και διαφθοράς. Μπαίνουν οι τίτλοι τέλους για ένα σύστημα εξουσίας που αντί να χτίσει ένα κράτος πρόνοιας, ένα κράτος δικαίου, έκτισε ένα κράτος πελάτη των μεγάλων συμφερόντων. Εμείς με αίσθημα ευθύνης στεκόμαστε απέναντί σας λίγο πριν την ιστορική στιγμή μιας μεγάλης αλλαγής, μιας νέας μεταπολίτευσης για τον τόπο. Και δεσμευόμαστε. Δεν ήμασταν ποτέ σαν κι αυτούς. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν κι αυτούς. Αν ο ελληνικός λαός σε αυτή την ιστορική καμπή μας δώσει την ευκαιρία που ζητάμε και δικαιούμαστε, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα πράξουμε το καθήκον μας. Και σας καλούμε από την πρώτη μέρα να είσαστε δίπλα μας σε αυτές τις αναγκαίες συγκρούσεις και τομές που θα κάνουμε με το χθες. Διότι εμείς ερχόμαστε για να συγκρουστούμε με το χθες, όχι για να σας ξαναγυρίσουμε στο χθες που μας οδήγησε στην καταστροφή. Αλλά ταυτόχρονα σας καλούμε, όπως σας καλούμε από την πρώτη μέρα να είσαστε δίπλα μας στις συγκρούσεις, σας καλούμε και από την πρώτη μέρα να μας κρίνετε αυστηρά και να μας ελέγχετε. Να κάνετε κριτική, να μας κάνετε κριτική αν ολιγορήσουμε, αν καθυστερήσουμε, αν πάμε κόντρα στις διακηρύξεις μας. Κυρίως όμως, να μας κάνετε τη μεγαλύτερη κριτική αν αισθανθείτε ότι δεν παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του λαού, της νεολαίας, του κόσμου, της εργασίας. Διότι η μόνη διαβεβαίωση που έχουμε να δώσουμε με απόλυτη σιγουριά απέναντί σας είναι ότι θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για το δίκαιο του λαού μας, για το συμφέρον του τόπου και δεν θα λυγίσουμε, θα συγκρουστούμε και δεν θα κάνουμε πίσω παρά μονάχα για να πάρουμε φόρα. Φίλες και φίλοι, πολίτες του Ηρακλείου, τις τελευταίες μέρες τα πράγματα είναι λίγο παράξενα. Ο κύριος Σαμαράς δεν επένδυσε μόνο στην κινδυνολογία. Επένδυσε και είχε και μεγάλες προσδοκίες. Μην τυχόν και η χώρα μας τιμωρηθεί. Μην τυχόν και η χώρα μας βρεθεί έξω από τις ανακοινώσεις του κύριου Ντράγκη χθες για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ποσοτική χαλάρωση στην αγορά, δηλαδή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στη δευτερογενή αγορά, που όταν εμείς πριν από 1,5 μήνα στη Βουλή του θέταμε ως αναγκαιότητα για να βγει η Ευρώπη από την κρίση, μας έλεγε ότι αυτά απαγορεύονται, δεν είναι στο καταστατικό της τράπεζας και δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Και χθες, γι' αυτό που ο ίδιος έλεγε ότι απαγορεύεται, βγήκε να πανηγυρίσει, αλλά μας είπε ότι δεν θα γίνει αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά μονάχα αν κερδίσουν αυτοί που θέλουν να συνεχιστούν τα μνημόνια. Η τελευταία του προσδοκία, η τελευταία του ελπίδα ήταν ένα στραβοπάτημα της χώρας, για να αποδείξει ότι μόνο με μνημόνια και τρόικα μπορεί να προχωράει, υποδουλωμένος, γονατισμένος ο ελληνικός λαός. Δεν τα κατάφερε. Διαψεύστηκε από τα ίδια τα γεγονότα και από χθες δεν μπορεί να συγκρατήσει την θλίψη του, την κατάθλιψή του, τον πόνο του, μαζεύει τα κομμάτια του, διότι ήλπιζε σε ένα στραβοπάτημα της χώρας και αυτό δεν έγινε ποτέ. Θέλω να σας πω όμως κάτι, γιατί ούτε κι εγώ το περίμενα αυτό. Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες. Πριν από ένα περίπου μήνα βρέθηκα εδώ στο Ηράκλειο και σε μια αποστροφή του λόγου μου
γιατί συνηθίζω εγώ να μην μιλώ μέσα από κείμενο, απευθυνόμενος στους πολίτες του Ηρακλείου και κάνοντας έναν παραλληλισμό που έχει και μια, αν θέλετε, διάθεση ευθυμίας. Μίλησα για τις αγορές που θα πρέπει όχι να μας υποτάσσουν, αλλά να ακούν την πολιτική, τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία, και έγινε το μεγάλο θέμα της προεκλογικής εκστρατείας. Λοιπόν, εγώ δεν το περίμενα ποτέ, φίλες και φίλοι, ότι θα δυσμερεύαμε και τις αγορές. Διότι σήμερα, δύο μέρες πριν ανοίξει η κάλπη και μόλις τις δημοσκοπήσεις να μας δείχνουν 6 και 7 μονάδες μπροστά, το χρηματιστήριο ανεβαίνει και τα σπρέτ πέφτουνε. Πείτε μου εσείς πώς γίνεται αυτό. Διότι ακόμα και οι αγορές έχουν την ψυχολογία που διαμορφώνεται στον ίδιο τον λαό. Όταν ένας λαός φοβάται, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα παντού. Όταν ένας λαός πετάει στον κάλαθο των αχρήστων τον φόβο, τον τρόμο, την τρομοκρατία και είναι χαρούμενος, περήφανος, ελπίζει ότι μια καλύτερη μέρα ξημερώνει, τότε η ψυχολογία η θετική είναι παντού. Είναι ακόμα και στις αγορές. Πολίτες του Ηρακλείου, ακούγεται ίσως κάπως οξύμορο, αλλά είναι η μόνη και πραγματική αλήθεια αυτή που θα σας πω. Τούτη την ώρα στον τόπο μας, η μόνη δύναμη σταθερότητας που υπάρχει για την επόμενη μέρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη ασφαλής επιλογή ότι δεν θα συνεχίσουμε τον αδιέξοδο και καταστροφικό και οδυνηρό και δραματικό δρόμο του χθες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη επιλογή διεκδίκησης με ασφάλεια στην Ευρώπη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι η επιλογή που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα η επόμενη μέρα να ξημερώσει όχι μόνο με αισιοδοξία, αλλά και με μια κυβέρνηση με ισχυρή λαϊκή εντολή, ισχυρή λαϊκή εντολή αλλαγής πορείας, με μια κυβέρνηση σταθερότητας, με μια κυβέρνηση που θα δώσει διέξοδο και θα δώσει και το έναυσμα για τις αναγκαίες αλλαγές σε όλη την Ευρώπη. Γιατί, φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη δύναμη που έχει πρόγραμμα, που έχει όραμα, η μόνη δύναμη που πέρα από το κεντρικό πολιτικό της στόχο για την απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια και την Τρόικα, για τη διαπραγμάτευση, για το χρέος, για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση, έχει στόχο και σχέδιο να πετύχει. Και γι' αυτό έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στο ελληνικό λαό. Και το δίλημα της Κυριακής είναι οι δεσμεύσεις του κυρίου Σαμαρά στο περιβόητο email προς την Τρόικα ή οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ελληνικό λαό, έτσι όπως τις εξαγγείλαμε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που θα υλοποιήσουμε ανεξάρτητα από την πορεία της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας. Αυτό είναι το δίλημα που έχει ο ελληνικός λαός την ερχόμενη Κυριακή. Και θέλω σήμερα λίγες ώρες, λίγες στιγμές πριν κλείσει αυτή η προεκλογική περίοδος, να επαναλάβω ενώπιόν σας τις βασικές μας δεσμεύσεις. Πρώτη δέσμευση. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας Ευρώπης που αλλάζει. Η Ελλάδα θα προχωρήσει με την Ευρώπη των λαών, με την Ευρωζώνη χωρίς το φαρμάκι της λιτότητας που την οδήγησε στα διέξοδα, με το ευρώ, αλλά χωρίς άλλες θυσίες δίχως αντίκρισμα, με την κοινωνία όρθια, με το ευρώ, αλλά με δημοκρατία, με αλληλεγγύη, με κοινωνική δικαιοσύνη. Δεύτερη δέσμευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις συντάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις αγροτικές επιδοτήσεις.
ο ΣΥΡΙΖΑ εγκυάται την αξιοπρέπεια. Όλοι αυτοί που μέχρι σήμερα κινδυνολογούσαν ασύστολα, αφού δεν έπεισαν κανένα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας διώξει από την Ευρώπη, αφού δεν έπεισαν κανένα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απειλή για τις καταθέσεις, διότι ο κόσμος ήξερε ότι η μόνη απειλή για τις καταθέσεις είναι να επανεκλεγεί ο κύριος Σαμαράς και να συνεχιστούν τα μνημόνια, διότι όποιος έχει καταθέσεις θα τις μαζέψει και αυτές που τούμπηναν για να πληρώνει φόρους και χαράτσια. Αφού λοιπόν είδαν και απείδαν ότι δεν πιάνει η τρομοκρατία, σήμερα άρχισαν κάποιοι στα κανάλια να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγάλη απειλή για την καταστροφή και πρέπει όχι μόνο τις καταθέσεις από τις τράπεζες να σηκώσετε, αλλά να πάτε και στα σούπερ μάρκετ να πάρετε τρόφιμα. Όμως, φίλες και φίλοι, προσέξτε, υπάρχει ένα λεπτό σημείο ισορροπίας. Όταν το υπερβεί κανείς αυτό το σημείο, όχι μόνο δεν γίνεται πιστευτός, γίνεται γελίος. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όπου οι τρομοκράτες δεν μπορούν πια να τρομοκρατήσουν, γελιοποιούνται. Και τώρα λοιπόν καλούμε εμείς το λαό μας να τρομοκρατήσει τους τρομοκράτες του, να τους τρομοκρατήσει με την απόφαση του στην κάλπη, με την ψήφο του την Κυριακή. Ήρθε η ώρα μιας μεγάλης ανατροπής. Αλλά αυτή η ώρα είναι η ώρα του λαού μας. Δεν είναι η ώρα της αριστεράς. Είναι η ευκαιρία της αριστεράς που η ιστορία της την χρωστά. Αλλά η αριστερά αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη για λογαριασμό ολόκληρη του ελληνικού λαού. Την αναλαμβάνει για να ενώσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για να δώσει προοπτική, αξιοπρέπεια και ελπίδα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Η τρίτη δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται για ένα φορολογικό σύστημα με επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται την κατάργηση του έμφυα και την αντικατάστασή του με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, με υψηλό αφορολόγητο όριο, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας να μην φορολογείται. Τελεία και παύλα. Με το δικό μας φορολογικό πρόγραμμα δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Του λαθρεμπορίου το συνεχίζουν και τώρα. Λοιπόν, η δέσμευσή μας είναι ότι από Δευτέρα τελειώνει το πάρτι. Από Δευτέρα υπάρχουν κανόνες σε αυτόν τον τόπο. Τέταρτη δέσμευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται ότι από Δευτέρα αυτό που σήμερα είναι σύνθημα στα χείλη σας θα γίνει νόμος του κράτους. Τελειώνουν οι πληστηριασμοί. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Πέμπτη δέσμευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται ότι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία θα επιστρέψουν στον τόπο μας. Και δεσμεύεται για το τέλος της διαπλοκής, της συναλλαγής, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας. Φίλες και φίλοι, εμείς ισορροπίας, όταν το υπερβεί κανείς αυτό το σημείο, όχι μόνο δεν γίνεται πιστευτός, γίνεται γελίος. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όπου οι τρομοκράτες δεν μπορούν πια να τρομοκρατήσουν.
Αλλά ο ελληνικός λαός απαιτεί ένα πράγμα. Να σταματήσει η κοροϊδία και να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη και δικαίωση σε αυτόν τον τόπο. Διεπράχθη ύβρις απέναντι στον ελληνικό λαό, έρχεται η ώρα της νέμεσης και της τιμωρίας. Φίλες και φίλοι, είναι χρέος μας επίσης και αποτελεί δέσμευσή μας να αποτίσουμε και φόρο τιμή στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία αυτού του τόπου. Είναι χρέος μας και δεν το ξεχνάμε το ανεκπλήρωτο και ιστορικό δικαίωμα ενός ολόκληρου λαού που μάτωσε και πλήρωσε πολύ ακριβά τη θηριωδία του ναζισμού. Και γι' αυτό θα ήθελα να δεσμευθώ εδώ από το Ηράκλειο, από αυτόν τον μαρτυρικό τόπο της Κρήτης. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως θα ψάξουμε να βρούμε γιατί τόσα χρόνια, 70 χρόνια τώρα, κάποιοι εξαφάνισαν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Και για μας το κατοχικό δάνειο και οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι δέσμευσή μας, αποτελεί μια ανεκπλήρωτη ιστορική υποχρέωση, όχι μονάχα απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά απέναντι σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς που έδωσαν αγώνα, μάτωσαν απέναντι στον ναζισμό, απέναντι στον φασισμό, που σήμερα δυστυχώς ξανασηκώνει κεφάλι στην Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης εγγυάται έκτη δέσμευση πολίτες του Ηρακλείου ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα εφαρμόσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι το χρέος που αναγνωρίζουμε, το χρέος της ανατροπής αυτού του εφιάλτη στους συμπολίτες μας που υποφέρουν. Κάποιοι μιλάνε για παροχολογία. Όμως αυτό και μόνο αποδεικνύει το πόσο λίγη αίσθηση έχουν της υποχρέωσης μιας πολιτείας να ανταποκριθεί στους πιο αδύναμους. Για μας πρώτη στο χρέος είναι η αλληλεγγύη σε όσους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η δέσμευσή μας, το ρεύμα στα νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν, το επίδομα σύντησης στις άπορες οικογένειες, η δωρεάν ιατρική περίθαλψη, η δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, η επιδότηση στέγασης για όσους δεν έχουν ένα κεραμίδι να βάλουν στο κεφάλι τους, η 13η σύνταξη σε συνταξιούχους με σύνταξη κάτω από 700 ευρώ, η κάρτα μετακίνησης σε άνεργους και άπορους, η κατάργηση της εξίσωσης φόρου πετρελαίου, θέρμανσης και κίνησης. Φίλες και φίλοι, εμείς αυτά δεν θα τα διαπραγματευτούμε. Αυτά θα τα κάνουμε πράξη, ανεξάρτητα από την πορεία της διαπραγμάτευσης. Πολίτες της Κρήτης, αυτή δεν είναι μια μάχη που δίνουμε σε μια μικρή γωνιά της Ευρώπης. Αυτή είναι μια μάχη που δίνουμε για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Είναι μια μάχη για να τελειώσει η λιτότητα, γιατί αν δεν τελειώσει η βάρβαρη λιτότητα και η αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή, θα τελειώσει η δημοκρατία, θα τελειώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη, θα τελειώσουν οι εργασιακές κατακτήσεις αιώνων στην Ευρώπη. Γι' αυτό και βλέπετε τούτες τις μέρες ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι μόνος του. Ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό και βλέπετε και γι' αυτό θα ήθελα να δεσμευθώ εδώ από το Ηράκλειο, από αυτόν τον μαρτυρικό τόπο της Κρήτης. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως θα ψάξουμε να βρούμε γιατί τόσα χρόνια, 70 χρόνια τώρα,
κάποιοι εξαφάνισαν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Και για μας το κατοχικό δάνειο και οι γερμανικές αποζημιώσεις στον ελληνικό λαό να ανασάνει και στην ουσία να δώσει την ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να πετύχει, στην Ελλάδα να πετύχει, στην Ευρώπη να πετύχει. Και ζητάνε διαγραφή του χρέους, μέρους του χρέους, ζητάνε μορατόριουμ και ρήτρα ανάπτυξης, ζητάνε ένα γενναίο πακέτο δημόσιων ευρωπαϊκών επενδύσεων για να ξαναγυρίσουμε στην ανάπτυξη. Σας θυμίζουν κάτι αυτά, φίλες και φίλοι? Ήταν ακριβώς οι θέσεις με τις οποίες πορεύεται εφαρμόζουμε τους νόμους και τους κανόνες ανεξάρτητα αν αυτοί οδηγούν στο πουθενά, οδηγούν σε αρνητικά αποτελέσματα. Και από την άλλη άποψη που λέει πρέπει να κάνουμε ό,τι και αν χρειαστεί προκειμένου να σώσουμε το ευρώ, να σώσουμε την ευρωζώνη, εγώ θα πρόσθετα να σώσουμε τους λαούς που ζουν στην Ευρώπη, να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να μπορούν να ζήσουν με συνοχή, με ελπίδα, με όραμα. Και αυτές οι δύο λογικές συγκρούονται σήμερα, σε λίγες ώρες, στην κάλπη που θα στηθεί την Κυριακή. Αν θριαμβεύσει η λογική ότι πρέπει να αφήσουμε κατά τα μέρους τους κανόνες και τους νόμους που δεν οδηγούν πουθενά, αλλά να υιοθετήσουμε λύσεις τεχνικές που μπορεί να δώσουν διέξοδο, αλλά απαιτούν πολιτική βούληση. Αν αυτό θριαμβεύσει την Κυριακή στην κάλπη της Ελλάδας, θα είναι η πρώτη μεγάλη νίκη στην Ευρώπη για να αλλάξει στρατηγική, να αλλάξει πορεία και κατεύθυνση ολόκληρη η Ευρώπη. Και είμαστε περήφανοι που είμαστε η πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που υιοθέτησε αυτή τη γραμμή από την πρώτη στιγμή και σήμερα γίνεται αποδεκτή ολοένα από περισσότερες πολιτικές δυνάμεις, ολοένα από περισσότερους διεθνούς κύρους οικονομολόγους σε όλη την Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, αυτή η μάχη που έχουμε να δώσουμε είναι μια μάχη για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης που στις 25 Γενάρη έχουν τα μάτια τους τραμμένα εδώ, σε εσάς. Και κυρίως περιμένουν να δουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αν απελευθερωθεί η οικονομία για να αναπνεύσει η κοινωνία, αν τερματιστεί ο εφιάλτης της ανεργίας, αν πάρουμε πίσω αυτά που μας στέρισαν τόσα χρόνια. Και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε. Θα το κάνουμε. Θα τα πάρουμε πίσω. Τα όνειρα θα πάρουν εκδίκηση. Θα τα καταφέρουμε. Θα ξεκινήσουμε αυτό το δύσκολο αγώνα μαζί και θα τα καταφέρουμε. Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, αν ο λαός μας δώσει την εμπιστοσύνη του και μια καθαρή εντολή να αλλάξουμε των δεσμεύσεών μας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων και του εργατικού δικαίου, τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ για όλους, την κατάργηση των ρυθμίσεων για τις μαζικές απολύσεις και θα ξεκινήσουμε το μεγάλο μας σχέδιο για τον μεγάλο εθνικό στόχο που είναι η ανάκτηση της εργασίας στον τόπο μας και το σχέδιο για τις 300.000 νέες θέσεις εργασίας τον ιδιωτικό, τον κοινωνικό και τον δημόσιο τομέα της οικονομίας. Και θα το κάνουμε αυτό όχι μόνο για να είμαστε εντάξει στις δεσμεύσεις μας, αλλά γιατί πρέπει να τις διευρύνει. Δημιουργώντας μια νέα συμμαχία για την αναγκαία αλλαγή πορείας στην Ευρώπη, βάζοντας στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα του χρέους και της λιτότητας, την απεμπλοκή από μια καταστροφική πολιτική που σήμερα απειλεί και την κοινωνική αλλά και την πολιτική συνοχή της Ευρώπης. Πολίτες του Ηρακλείου, ο τόπος σας, η Κρήτη, δεν γλίτωσε
από αυτή την επέλαση της βαρβαρότητας. Την ζήσατε και εσείς στο πετσί σας. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να αναφερθώ, να πω δύο λόγια και για την Κρήτη, να πω δύο λόγια και για τον τόπο σας. Έναν τόπο που πώς άλλωστε θα μπορούσε να μείνει ενεργός και ζωντανός μέσα από μια τέτοια λέλαπα. Διότι πέρασε ένας οδοστρωτήρας και διέλυσε τις δομές υγείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες που προσπαθούν να λειτουργήσουν με το 30% ή το 40% των οργανικών θέσεων. Χιλιάδες πια είναι οι άνεργοι και οι ανασφάλιστοι στην Κρήτη. Τεράστιες οι ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σοβαρότατο το πρόβλημα της σχολικής στέγης. Οι υποδομές απαξιώνονται και ετοιμάζονται κάποιοι να τις παραχωρήσουν στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Οι παραγωγοί βρίσκονται σήμερα σε απελπιστική κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ με αίσθηση ευθύνης καταθέτει το σχέδιο και τις προτάσεις του για την αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση στον τόπο σας. Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις δημόσιες δομές υγείας, ώστε αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά και οι τοπικές κοινωνίες να νιώσουν ασφάλεια. Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις σχολικές υποδομές. Για να σταματήσει η μαθητική διαρροή, για να μορφώνονται τα παιδιά και να μένουν στον τόπο τους. Δεν θα επιτρέψουμε η δημόσια περιουσία και οι υποδομές να περάσουν στα νύχια του ΤΑΙΠΕΔ αυτού του εκτροφείου των σκανδάλων και των ποικιλώνυμων συμφερόντων. Τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, ο βόρειος οδικός άξονας δεν είναι κερδοφόρα φιλέτα προς χάρισμα. Είναι η αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη με δημόσιο συμφέρον και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και για μας, γνώμονας, είναι μονάχα το δημόσιο συμφέρον και όχι τα κέρδη των λίγων και εκλεκτών. Επανακαταθέτουμε τις προτάσεις μας για τον ενεργειακό σχεδιασμό που θα είναι κοινωνικά δίκαιος και περιβαλλοντικά βιώσιμος. Με αποκεντρωμένη ανάπτυξη, με συνεργατικά σχήματα προσανατολισμένων στις τοπικές κοινωνίες. Ενισχύουμε επίσης ουσιαστικά τον αγροτικό τομέα, βασισμένη στην παράδοση του τόπου σας, στις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στη βάση του σχεδιασμού μας βρίσκεται η ενίσχυση του αγροτικού τομέα για την παραγωγή προϊόντων που θα είναι ασφαλή, ποιοτικά και υψηλής διατροφικής αξίας. Και η ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού κινήματος μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος, στη βάση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας, είναι κλειδί για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης του τόπου σας. Σε αυτό το σημείο, να πω και μια κουβέντα για τον τουρισμό. Έχουμε καταθέσει το συνολικό μας σχέδιο για τον κρίσιμο αυτό τομέα, για την οικονομία της χώρας συνολικά, αλλά και για την τοπική οικονομία της Κρήτης. Η δική μας αντίληψη είναι εντελώς διαφορετική από την αντίληψη που σήμερα προωθείται. Από μια αντίληψη κυρίαρχη που προωθεί τουριστικά σχέδια μέσα από την αρπαγή δημόσιας γης, που επιβάλλει μεροκάματα πείνας και αυτή την λογική του all inclusive που δεν αφήνει κανένα ανταποδοτικό αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία. Το δικό μας σχέδιο για τον τουρισμό συνδέεται όσο το δυνατόν περισσότερο με αυτό που ονομάζουμε τοπική παραγωγή, με τους ντόπιους παραγωγούς και τα ντόπια προϊόντα, τα ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα ωφέλη από τον τουρισμό θα διαχέονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση στην τοπική κοινωνία. Ότι οι εργαζόμενοι στις μεγάλες τουριστικές μονάδες θα δουλεύουν με αξιοπρεπείς αποδοχές και συνθήκες εργασίας. Και βεβαίως ότι η τουριστική δραστηριότητα θα αναπτύσσεται με ήπιο τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, τη φυσιογνωμία και την παράδοση του νησιού. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η ενίσχυση του τουρισμού περνάει πρώτα απ' όλα
από την στήριξη του τόπου, την ανάδειξη τόπων φυσικής ομορφιάς και ιστορικού περιβάλλοντος, την βελτίωση των συγκοινωνιών και των υπηρεσιών, την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων ήπιας λογικής και κυρίως την περιβαλλοντική προστασία. Και μιας και μιλώ για περιβαλλοντική προστασία, να πω φίλες και φίλοι ότι για μας αποτελεί μια ιστορική συνάντηση αυτή που έχουμε στα ψηφοδέλτιά μας. Τη συνάντηση αριστεράς και οικολογίας. Όλα τα προηγούμενα χρόνια πορευτήκαμε σε δρόμους παράλληλους, σε κοινούς αγώνες. Τώρα όμως ενώνουμε τις δυνάμεις μας στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για την μεγάλη ανατροπή, κυρίως γιατί δεν διεκδικούμε να γυρίσουμε την Ελλάδα στο παλιό παραγωγικό μοντέλο που χρεοκόπησε, αλλά διεκδικούμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με σεβασμό στον άνθρωπο, στις ανάγκες του, αλλά και στο περιβάλλον. Πολίτες της Κρήτης, θέλουμε λίγες ώρες πριν κλείσει αυτή η προεκλογική περίοδος, λίγες ώρες πριν κλείσει μια κρίσιμη μάχη, εδώ απέναντί σας, απέναντι στο δημοκρατικό λαό του Ηρακλείου, αλλά και όσους τώρα μας παρακολουθούν, τους πολίτες που δεν έχουν πάρει την τελική τους απόφαση για την επιλογή τους την Κυριακή. Απευθυνόμενοι σε αυτούς και με το χέρι στην καρδιά να τους πούμε. Η επιλογή είναι κρίσιμη. Αυτή την Κυριακή αποφασίζεις για το μέλλον. Αυτή την Κυριακή αποφασίζεις για την Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή το δίλημα είναι ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Ανάμεσα στις δυνάμεις του φόβου και στις δυνάμεις της ελπίδας. Θέλουμε όμως, απευθυνόμενοι σε όλους αυτούς που ταλαντεύονται, να τους πούμε. Δεν ζητάμε αυτοδυναμία αλαζονία στην Κυριακή. Δεν ζητάμε ψήφο αλαζονίας για να ξανακτήσουμε ένα άλλο χρώματος κομματικό κράτος. Φτάνουν τα γαλάζια και τα πράσινα κομματικά στρατόπεδα και η κομματικοκρατία, η γαλάζια και η πράσινη που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Εμείς την Κυριακή ζητάμε την ψήφο και την εμπιστοσύνη σας. Μόνο και μόνο διότι γνωρίζουμε ότι τούτη την ώρα που μιλάμε, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, αλλά κυρίως η Τρόικα, που επιθυμεί να δέσει χειροπόδαρα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την ίδια διέξοδη πολιτική, έχουν μονάχα ένα σχέδιο. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει. Αυτό τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει μια μεγάλη νίκη. Δεν χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά έχουν ένα plan B, για να χρησιμοποιήσω μια ορολογία που τα τελευταίο διάστημα χρησιμοποιήθηκε αρκετά. Το plan B της Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει αυτοδυναμία, να μην έχει απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή και να βρεθεί στην ανάγκη, να βρεθεί στην ανάγκη πολιτικών δυνάμεων, που είναι δεδομένο ότι την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή θα μας βάλουν τρικλοποδιά. Είναι δεδομένο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, εδώ, στον τόπο μας, συμπεριφέρθηκαν ως υπερασπιστές και προπαγανδιστές των απόψεων του Βερολίνου, των απόψεων της Τρόικα. Αν ζητάμε λοιπόν από τον ελληνικό λαό να μας δώσει μια μεγάλη και καθαρή, ξεκάθαρη, αδιαφυσβήτητη λαϊκή εντολή την Κυριακή, δεν είναι γιατί και εμείς θέλουμε να συμπεριφερθούμε με αλαζονία όπως αυτοί που συμπεριφέρθηκαν λαέ του Ηρακλείου με αλαζονία χθες. Αλλά είναι γιατί γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαίο προκειμένου να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαίο προκειμένου να έχουμε ισχυρότατη διαπραγματευτική δύναμη την επόμενη των εκλογών, να έχουμε τα χέρια μας λυμένα στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις και να έχουμε ένα ισχυρό ποσοστό, το οποίο θα ξαφνιάσει ολόκληρη την Ευρώπη το βράδυ της Κυριακής, το οποίο θα είναι πρωτοσέλιδο σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες στον διεθνή τύπο την επόμενη μέρα.
Γι' αυτό καλούμε όλους όσους ταλαντεύεστε, όλοι όσοι ταλαντεύεστε, την Κυριακή να κάνετε την επιλογή. Φτάνει πια τα σφιγμένα χείλη. Τώρα θέλουμε σφιγμένη γροθιά και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο χέρι μέχρι την κάλπη. Γι' αυτό σας καλώ αυτές τις δυο μέρες να μην εφησυχάσετε ούτε στιγμή. Σας καλώ αυτές τις δυο μέρες, χωριό το χωριό, σπίτι το σπίτι. Το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι ποιος θα είναι τρίτο κόμμα για να θελήσει να κατσικωθεί στο πιλωτήριο και να μας επιβάλλει τα σχέδια της πτήσης. Το διακύβευμα αυτή την Κυριακή είναι αν το πρώτο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει καθαρή λαϊκή εντολή νίκης, ανατροπής, διαπραγμάτευσης, διεκδίκησης με ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυτό είναι το διακύβευμα της κάλπης. Πολίτες της Κρήτης, θέλουμε την πρώτη μας ευκαιρία και την θέλουμε ολόκληρη, απλόχερα, χωρίς τσιγκουνιές. Είμαστε μισό βήμα πριν από μια μεγάλη και θριαμβευτική νίκη. Είμαστε μισό βήμα πριν από μια ισχυρή εντολή για να εφαρμόσουμε όλα όσα πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε. Χωρίς να μας εκβιάζουν, χωρίς να είμαστε όμοιροι σε αυτούς που θέλουν να μας εγκλωβίσουν. Ζητάμε λοιπόν καθαρή εντολή, δεν ζητάμε λευκή επιταγή, ζητάμε να μας κρίνετε αυστηρά από την πρώτη μέρα, αλλά ζητάμε την ευκαιρία ολάκερη, διότι αυτοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα, σημαίνει αυτοδύναμος λαός. Ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ισχυρή Ελλάδα στη διαπραγμάτευση. Πολίτες της Κρήτης, όλοι και όλες έχουμε αγάπη για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, για το λαό μας. Έχουμε μεγάλη πίστη στις δυνατότητές μας, στο δίκιο μας. Δεν διεκδικούμε τίποτα για μας. Διεκδικούμε τα πάντα όμως, όλα όσα αξίζουν για τον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό είμαστε σε θέση. Αυτά τα πάντα, όλα όσα αξίζουν στον ελληνικό λαό, να τα διεκδικήσουμε αποφασιστικά. Διότι δεν διεκδικούμε τίποτα για μας. Για να θυμηθώ ένα συγκινητικό σύνθημα των Ζαπατίστα σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη που κάποιοι αγωνίζονται για το δίκαιο, την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια. Όλα για όλους, τίποτα για μας. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Δεν ερχόμαστε να καταλάβουμε τις δομές και τα προνόμια της εξουσίας. Ερχόμαστε να τα ανατρέψουμε. Η Ελλάδα, πολίτες της Κρήτης, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και αξίες αιώνων, αξίες που γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο. Η Ελλάδα είναι η δημοκρατία, η Ελλάδα είναι οι άνθρωποι της, είναι η ιστορία της που σήμερα μας χτυπάει την πόρτα, είναι το μέλλον που έφτασε, η Ελλάδα είναι ο πολιτισμός της, η Ελλάδα είναι οι άνθρωποι της πάνω απ' όλα. Και αν, όπως μας είπε πολλές φορές ο Μανώλης ο Γλέζος, ο αγαπημένος μας, ακούτε τον θόρυβο, είναι η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα, σήμερα σας καλώ όλους και όλες να ανοίξουμε διάπλατα την πόρτα της ιστορίας, να περάσουν οι αγώνες, τα οράματα, οι αξίες, να περάσει η δικαιοσύνη, η προκοπή, η αξιοπρέπεια. Ένας λαός που πάλεψε 5 χρόνια με τα θηρία. Ένας λαός που πέρασε διαπυρός και σιδήρου πολλές φορές στο διάβα της ιστορίας. Ένας λαός που δεν υπέκυψε, ξέρει να δίνει μάχες και ξέρει να νικά και θα νικήσει. Σας καλώ να δώσουμε μαζί τη μάχη μέχρι το τέλος και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Με θάρρος, με τόλμη, με αυτοπεποίθηση. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Θα την κατακτήσουμε. Θα νικήσουμε. Την Κυριακή θα γράψουμε ιστορία. Καλή δύναμη. Καλό αγώνα. Γεια σας. Γεια σας και με την νίκη. Γεια σας.
Ηράκλειο σήμερα έδωσε μήνυμα νίκης αυτοδύναμης. Το Ηράκλειο σήμερα έδωσε αυτοδυναμία στο λαό μας, αυτοδυναμία στην Ελλάδα. Θέλω να καλέσω στο βήμα το ψηφοδέλτιο της νίκης. Μιας νίκης που θα είναι μοναδική εδώ στο Ηράκλειο. Να καλέσω την Αλεξανδράκη, την Νικολούδη, την Ειρήνη, τον Ασκορδαλάκη, τον Μιχάλη, τον Βαρδάκη, τον Σοκράτη, τη Γιαμαλάκη, την Νίκη, την Βιακάκη, την Μαρία, τον Ιγουμενίδη, τον Νίκο, τον Μιχάλη, τον Κλάδο, τον Μιχάλη, τον Κριτσοτάκη, τον Γιάννη, τον Μιχαλογιαννάκη, την Ιωάννα, τη Σφακιανάκη και τον Απόλλωνα, τον Φιλιππή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες που αυτές τις μέρες δίνανε και δίνουν έναν αγώνα συγκινητικό απέναντι σε δυνάμεις που έχουν τα μέσα αλλά δεν έχουν την ψυχή γιατί δεν έχουν το δίκιο με το μέρος του. Και σας καλώ όλους και όλες αυτόν τον αγώνα να μην το σταματήσουμε μέχρι να κλείσουν οι κάλπες και μετά να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, μετά να γλεντήσουμε, μετά από 4 χρόνια θλίψης και κατήφιας. Θα μας αξίζει αυτό το γλέντι. Αλλά την επόμενη μέρα να σηκώσουμε τα μανίκια, να ενώσουμε τους Έλληνες και να ξεκινήσουμε το μεγάλο έργο της ανασυγκρότησης της πατρίδας μας. Γεια σας. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλή νίκη. Γεια σας. Και θέλω να καλέσω τις νέες και τους νέους που είναι εδώ μαζί μας. Αυτή την Κυριακή ψηφίστε και για τους 100.000 δεκαοκτάριδες που δεν επέτρεψε ο κύριος Σαμαράς να ασκήσουν το δημοκρατικό τους, συνταγματικό τους δικαίωμα. Αλλά να ζητήσω και από τους ηλικιωμένους, τις ηλικιωμένες, τους ανθρώπους, τους απόμαχους, του μόχθου, την τρίτη ηλικία. Ψηφίστε αυτή την Κυριακή ακόμα και αν έχει κρύο, ακόμα και αν βρέχει και αν υπάρχουν δυσκολίες, πηγαίνετε στην κάλπη να ψηφίσετε για τα νέα τα παιδιά, για τη νέα τη γενιά, για τους 200 και πλέον χιλιάδες νέους επιστήμονες που έφυγαν μετανάστες στο εξωτερικό και δεν θα έρθουν να ψηφίσουν εδώ, να αποφασίσουν για το μέλλον τους, γιατί δεν μπορούνε. Ψηφίστε και για αυτούς, για το μέλλον, για τη νέα γενιά. Γεια σας.